Δίκιο ρε ο κατακοσμινός που σε λέει Μιώνα, αυτό είσαι μουλάρα. Παλικάρι, άνοιξε τον τάφο σου. Τόλμησες ρε να βρήσεις την Χέλεν. Αμάν, ο Νάσος. Χέλεν, άστα όλα επάνω μου. Τι κάνεις? Ζήτα τώρα αμέσως συγγνώμη, ρε, γιατί θα μετρήσουμε μαζί τα δόντια σου στον μπάγκο. Ζήτα συγγνώμη. Σας παρακαλώ, κύριε, τι έλα κατέβεστε. Η Ελένη Τζουτζέ είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Είμαι, να σου πω, να σου λέει, κάθισε λίγο. Κατάλαβε. Όχι, κατάλαβε, έχει κατανόηση. Αφού τα έχουμε εξηγήσει εμείς αυτά ο ένας στον άλλον. Και πείτε εμείς εδώ με τον Νικόλα, είμαστε φίλοι. Μαλώνουμε δηλαδή φιλικά. Καλέ παιδιά, τι έγινε? Και εσύ μόλις χαμένη, γιατί άργησες? Είπες την Έλεν χαμένη. Ω, Παναγία μου, βοήθεια. Όχι, βρε Νάσο μου πάλι, όχι. Αφού σου λέω φίλες είμαστε και έτσι μιλάμε μεταξύ μας. Εκείνη με λέει χαμένη και εγώ τη λέω μαλακοπουκωμένη. Παιδευτικά τα λέμε εμείς. Εσύ μπορείς να τους λες όπως θέλεις, αλλά σε κανέναν δεν θα επιτρέψω να σε προσβάλλει. Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ. Για να δω αν σου φέρονται καλά στη δουλειά σου. Βρε Νάσο, πότε θα φύγεις να πας στην Αυστραλία? Δεν θα πάω πουθενά αν δεν βεβαιωθώ ότι είσαι ευτυχισμένη. Και γιατί έθαβες τους δίσκους των Led Zeppelin στον κήπο? Μήπως σε υποχρέωσε αυτός ο δικός σου, γιατί ούτε η αφίσια έδειξε να του αρέσει? Μήπως σε καταπιέζει? Όχι καλέ, ο Κωνσταντίνο θα με καταπιέζει. Εγώ έβαλα τους δίσκους στον κήπο γιατί μου είπαν ότι αν τους βάλω μέσα στο χώμα και τους ποτίζω, θα γίνουν CD. Λέγανε δουλεύανε. Μήπως εσύ με δουλεύεις? Μήπως φοβάσαι να μου πεις ότι αυτός που προτίμησες αντί για μένα σου φέρεται απέσια?